Καλωσορίσατε στην οικουμενική μας φιλοσοφική κοινότητα Λευκός Πύργος. Η καλεσμένη μας σήμερα είναι μια Ολυμπιονίκης η οποία έχει αφήσει εποχή στο άθλημα της κοπηλασίας. Είναι παράλληλα καθηγήτρια φυσικής αγωγής, μητέρα δύο αγοριών, τα οποία ασχολούνται και αυτά με το άθλημα της κοπηλασίας και είναι και παγκόσμιοι πρωταθλητές. Τόνια Σβάιερ, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ελπίζω να πούμε πράγματα τα οποία να φανούν χρήσιμα και να πάρουν και τα νέα άτομα αρκετά από αυτά που θα πούμε. Σε ευχαριστούμε και εμείς που δέχτηκες την πρόσκλησή μας. Και ήθελα να ξεκινήσουμε με το πώς ξεκίνησες εσύ την κοπηλασία ως αθλήτρια που ήσουν του ναυτικού κίνων και πώς σιγά σιγά έχεις καταφέρει να κάνεις τόσες διακρίσεις πανελλήνιες, παγκόσμιες μέχρι έφτασες μέχρι και σε τρεις Ολυμπιάδες. Στη Σεούλ το 1988, στη Βαρκελόνη το 1992 και στην Ατλάντα το 1996. Ναι, ξεκίνησα τελείως τυχαία. Ο τότε ομοσπονδιακός προπονητής, ο κύριος Συμπόνης, ήταν οικογενειακός μας φίλος. Είδε ότι είχα τα προσόντα, ότι ήμουνα ψηλή, γεροδεμένη κτλ. Οπότε μου πρότεινε να κατέβω να γνωρίζω το άθλημα της κοπηλασίας. Ξεκίνησα λοιπόν, κατέβηκα και από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι εκεί είναι το σπίτι μου. Ένιωσα δηλαδή πάρα πολύ οικεία και ένιωσα ότι ανήκω στο άθλημα της κοπηλασίας. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα και όντως ήρθανε μεγάλες επιτυχίες, αλλά όλα έρχονται σιγά σιγά. Βάζεις μικρούς στόχους, τους καταρρύπτεις αυτούς τους στόχους, τους πετυχαίνεις δηλαδή, και στην πορεία έρχονται και βάζεις και στόχους μεγαλύτερους και εγώ νιώθω μεγάλη ικανοποίηση και νιώθω πάρα πολύ τυχερή το ότι μπόρεσα και πήρα μέρος σε τρεις Ολυμπιάδες, που αυτό δείχνει μία διαχρονικότητα. Ήμουνα η πρώτη γυναίκα κοπηλάτρια η οποία πήρε μέρος σε Ολυμπιακούς αγώνες και νιώθω και ικανοποίηση γιατί πιστεύω ότι έβαλα και εγώ το λιθαράκι μου στην ιστορία της κοπηλασίας έτσι ώστε να συνεχίσουν και να έρθουν και πολύ μεγαλύτερες επιτυχίες από τις δικές μου. Πάρα πολύ ωραία. Διαβάζω σε ένα σπάσμα δικό σου προηγούμενο συνεντεύξεων. Ποτέ πιο πριν δεν είχα σκεφτεί να ασχοληθώ με την κοπηλασία, γι' αυτό και δεν ξεκίνησα με την προοπτική ότι θα φτάσω τόσο ψηλά, είχε πει. Απλά σκέφτηκα να την δοκιμάσω και στην πορεία την αγάπησα. Είναι αυτό που λέμε βλέποντας και κάνοντας και προχωράμε σιγά σιγά ή πάντα υπάρχει ένα κρυφό χαρτί κάθε αθλητής έχει και περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να το αποκαλύψει και να κάνει την έκπληξη. Όλα εξαρτώνται, μάλλον είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Δηλαδή για να προχωρήσεις σε ένα άθλημα, καταρχήν πρέπει να το αγαπήσεις πάρα πολύ. Δεν μπορείς να κάνεις πρωταθλητισμό εάν δεν απαθιαστείς με αυτό που κάνεις και αν δεν το αγαπήσεις πολύ. Κατά δεύτερον, πρέπει να έχεις τα σωματικά προσόντα που ταιριάζουν στο άθλημα. Και όλα αυτά μαζί βέβαια και με πάρα πολύ μεγάλη σημασία παίζει και η βοήθεια από το σπίτι. Εγώ ήμουνα πάρα πολύ τυχερή που είχα μία μητέρα η οποία πίστεψε στην προσπάθεια που κάνω, με βοήθησε πάρα πολύ. Οπότε ο συνδυασμός όλων αυτών των πραγμάτων με έκανε να φτάσω ψηλά και να έχω αυτές τις μεγάλες διακρίσεις. Και μια που μιλάμε για διακρίσεις και στόχους. Πότε μπήκε για σένα, Τόνια, χρονικά, ο στόχος μιας μεγάλης επίδοσης? Ήρθε σιγά σιγά. Δηλαδή, αυτό που και ίσως και θέλω να το δώσω και σας συμβουλή στα νέα παιδιά που ασχολούνται με το πρωταθλητισμό, ότι
προσπαθήστε, αγαπήστε αυτό που κάνετε, προσπαθήστε, αλλά πρέπει να βλέπεις κιόλας ότι αν σου ταιριάζει αυτό που κάνεις ή όχι. Και αυτό θα φανεί στον πρώτο δεύτερο χρόνο που ασχολείσαι, όταν είσαι, δηλαδή έχεις τα σωματικά προσόντα και έχεις τις ικανότητες για κάποιο άθλημα, θα φανεί στην δεύτερη, τρίτη χρονιά θα αρχίσουν να έρχονται επιτυχίες από μόνες τους που λέμε. Δηλαδή θα έχεις κάνει την προσπάθεια, θα έχεις τα προσόντα, οπότε έρχονται και επιτυχίες. Όταν λοιπόν βλέπεις ότι η προσπάθειά σου έχει αποτέλεσμα, αυτό σε κάνει να προσπαθείς ακόμα περισσότερο και να έρχονται έτσι και μεγαλύτερες επιτυχίες. Ωραία. Από τη στιγμή τώρα που αποφασίζει κάποιος να κάνει πρωταθλητισμό, κατά τη γνώμη σου ποιους τομείς πρέπει να θυσιάσει? Αν Κοιτάξτε, να πούμε ότι θυσιάζει καταρχήν, κάποιος. λοιπόν, αυτό ήθελα να πω στη συγκεκριμένη λέξη. Εγώ ποτέ, μα ποτέ, ούτε μία στιγμή δεν έχω χρησιμοποιήσει τη λέξη θυσία. Για μένα δεν θυσιάζεις τίποτα. Ο καθένας μας κάνει τις επιλογές του και κινείται. Γιατί αφήστε το ότι εγώ έκανα το πρωταθλητισμό. Ένα παιδί το οποίο αφοσιώνεται στο διάβασμα για να μπορέσει να... είναι μαθηματική διάνοια, ας το πούμε. Ωραία, έχει ταλέντο δηλαδή στα μαθηματικά, θα αφοσιωθεί όμως πάρα πολλές ώρες στο διάβασμα και θα έρθουν οι επιτυχίες. Δεν θυσιάζει τίποτα, του αρέσει αυτό που κάνει, όπως και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάνω, το αγαπούσα υπερβολικά, οπότε δεν θυσίασα τίποτα. Ήταν επιλογή μου και βέβαια σε αυτό το κομμάτι όταν κάνεις προπόνηση 4 φορές την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ σχεδόν, είναι λογικό και επόμενο να, να δίνεις όλο σου τον εαυτό σε αυτό που κάνεις και να μην έχεις χρόνο για κάτι άλλο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα σε αυτό που λέω. Θυμάμαι τρίτη ηλικίου. Όλα τα παιδιά είχαν φοβερή έξαρση για την πενταήμερη, γιατί τότε πηγαίναμε πενταήμερες εμείς τρίτη ηλικίου, όχι 7 ημέρες. Για την πενταήμερη και ενθουσιασμό και τα λοιπά. Εγώ είχα δηλώσει ότι δεν θα πάω και μου έλεγαν όλοι οι συμμαθητές μου, έλα και θα το μετανιώσεις, αυτό θα θυμόμαστε για μια ζωή και τα λοιπά. Εγώ περίμενα πώς και πώς να φύγουν για την πενταήμερη για να μπορέσω να κάνω 2 προπονήσεις εκείνη την ημέρα. Όπα, χίλια συγγνώμη. Όχι, όχι. Χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, έβλεπα δηλαδή μια ευκαιρία να μπορέσω να κάνω τις διπλές προπονήσεις, ας το πούμε. Και βέβαια δεν το μετάνιωσα ποτέ και ήταν επιλογή μου, οπότε γι' αυτό σας λέω, για μένα δεν κάνεις καμία μα καμία θυσία. Είναι οι επιλογές που κάνεις και με αυτό πορεύεσαι. Άρα, με μία έννοια μπορούμε να πούμε ότι το βλέπεις με μία διαφορετική οπτική γωνία το αγώνισμά σου. Και μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν καλύτερα κάποιος να μην το βλέπει τόσο αυστηρά, επαγγελματικά, αλλά ως ένα αγώνισμα, ένα παιχνίδι που αγαπάει. Κοιτάξτε, όταν κάνεις πρωταδευτάνεις, δηλαδή ξεπεράσεις το στάδιο του αθλητισμού και κάνεις πρωταθλητισμό, δεν μπορείς να το δεις ερασιτεχνικά. Γιατί καλείσαι να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ σε αυτό που κάνεις, συν ότι εγώ παραδείγματος χάρη σας είπα ότι ήμουν πολύ τυχερή γιατί είχα μία μητέρα η οποία πίστεψε σε μένα και με βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί δεν είχαμε καμία βοήθεια οικονομική ή οτιδήποτε από κανέναν. Οπότε η μητέρα μου με στήριζε και οικονομικά στο να έχω εγώ ό,τι καλύτερο μπορώ, το καλύτερο φαγητό, τους καλύτερους γιατρούς. Ευτυχώς ήταν και η ίδια γιατρός, οπότε αυτό συνετέλεσε πάρα πολύ. Και οπότε δεν μπορείς να το δεις ερασιτεχνικά όταν ασχολείσαι με αυτό από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν κάνεις τίποτα άλλο. Άρα μιλάμε για έναν αυστηρό επαγγελματισμό που χαρακτηρίζει... Επαγγελματισμό, προσέξτε με όμως, χωρίς να έχεις
τις απολαβές. Μη συγκρίνουμε, θα σας πω κάτι, ο χώρος της σκοπηλασίας είναι, παρόλο που το, για μένα το άθλημα της σκοπηλασίας είναι το πιο διαχρονικό άθλημα σε μεγάλες επιτυχίες. Δηλαδή, αν παρακολουθήσουμε την πορεία της σκοπηλασίας από το 1980, θα σας βάλω και μετά, δεν υπάρχει χρονιά που να μην υπάρχουν κοπηλάτες που να μην φέρουν μεγάλες επιτυχίες, είτε είναι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε ολυμπιακό επίπεδο. Που αυτό δείχνει την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στον χώρο της σκοπηλασίας. Από εκεί και πέρα όμως, οι αθλητές σκοπηλασίας δεν αμείβονται σε καμία περίπτωση όπως αμείβονται αθλητές σε άλλα αθλήματα, όπως είναι το μπάσκετ, το βόλεϊ, το ποδόσφαιρο και το στίβος και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι το μεγάλο παράπονο, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Όταν η πολιτεία θέλει να έχει επιτυχίες και όταν όλοι οι βουλευτές, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στέλνουν συγχαρητήρια στους αθλητές, αυτούς που έχουν τις μεγάλες επιτυχίες, όμως ρώτα αυτούς τους αθλητές, πώς έφτασαν εκεί πέρα, με τι έφτασαν εκεί πέρα. Και ένα μεγάλο, τώρα που μου δίνετε ευκαιρία να σας πω, είναι μια πολύ μεγάλη αδικία. Δεν μπορεί από τον πρώτο μέχρι τον τρίτο Ολυμπιονίκη να υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση και στο τέταρτο, πέμπτο, έκτο να μην υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, ένα λεπτάκι λίγο, ποια είναι η διαφορά του να πάρεις, μπορεί να βγεις τέταρτος με εκατοστά του δευτερολέπτου. Έτσι, και για να φτάσεις όμως να πάρεις μέρος σε μια Ολυμπιάδα, αλήθεια δεν έχεις καταναλώσει χρόνο, δεν έχεις, δηλαδή δεν μπορείς να δουλέψεις, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, άρα πρέπει να σε στηρίζουν οι γονείς σου. Εγώ παραδείγματος χάρη έχω το γιο μου αυτή τη στιγμή που είναι στην προολυμπιακή ομάδα και προσπαθεί να πάρει το εισιτήριο για την Ολυμπιάδα του 24. Οικονομικά στηρίζεται πάνω μας, σε μένα και στον πατέρα του. Γιατί είναι δύσκολο το να βρεις σπονσορά, οτιδήποτε, και εμείς τον στηρίζουμε για να μπορέσει να πάρει την πρόκληση. Ρωτάει λοιπόν η πολιτεία πώς έχουν φτάσει αυτοί οι αθλητές να φέρουν επιτυχίες. Άρα μήπως πρέπει να βρισκόμαστε στο δρόμο προς την κορυφή δίπλα σε αυτούς τους αθλητές και όχι μόνο για να φωτογραφιζόμαστε. Είναι από τα παράδοξα. Είναι από τα παράδοξα αυτά που γίνονται. Αυτό ακριβώς. Και δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν, ειδικά σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο αθλητών. Κανείς, νομίζω, δεν μπορεί να καταλάβει ποια είναι η διαφορά μεταξύ τέτοιου επίπεδου αθλητών, σε τόσο υψηλό επίπεδο. Πραγματικά, εδώ θα έπρεπε η στήριξη της πολιτείας να είναι να είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη. Αυτό είναι γεγονός, ναι. Πράγματι. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια σκληρή προπόνηση με τακτικές βελτίωσης κάθε φορά προκειμένου ένας αθλητής να φτάσει στο μάξιμο των δυνατοτήτων του. Εγώ θέλω να ρωτήσω εδώ πέρα, και νομίζω είναι απορία όλων, σε ποιο βαθμό μετράει ένας προπονητής το ταλέντο ενός αθλητή και προσπάθεια. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι συνδυασμός. Τι μετράει περισσότερο από αυτά? Υπάρχει κάτι που μετράει περισσότερο ή είναι μία επίδοση ενός αθλητή? Είναι συνισταμένη πολλών, αλλά θα σας πω κάτι. Όταν μιλάμε για ταλέντο ενός αθλητή, για μένα, όταν λέω ταλέντο, από το χώρο του πρωταθλητισμού, τουλάχιστον στο χώρο της σκοπηλασίας, έχουν περάσει πολύ λίγα ταλέντα. Για μένα ταλέντο είναι ο αθλητής ο οποίος με λίγη προσπάθεια θα φτάσει ψηλά, με πολλή προσπάθεια θα γίνει ο πρώτος των πρώτων. Εγώ, παραδείγματος χάρη, δεν ήμουν ταλέντο. Ναι, μεν είχα τα σωματικά προσόντα. Δούλεψα όμως πολύ σκληρά. Έχισα αίμα, υδρότα, κλάμα, πολλές ώρες προπόνηση την ημέρα για να μπορέσω να φτάσω εκεί που έφτασα. Αλλά σίγουρα είναι η μεγάλη προσπάθεια που κάνεις, σίγουρα είναι ο προπονητής ο οποίος πρέπει να γνωρίζει πού βαδίζει για να σε οδηγήσει στα υψηλά μονοπάτια που λέμε.
Άρα είναι συνδυασμός όλων αυτών. Πραγματικά έτσι είναι όπως τα λες, έχεις άμεση εμπειρία. Όταν ξεκινάς την προσπάθειά σου, ποιο είναι το μεγαλύτερο άγχος σου, όσο θυμάσαι? Όταν ξεκινάς προσπάθεια για έναν υψηλό στόχο, απλά προσεύχεσαι στην πορεία μέχρι τον υψηλό στόχο να μην τραυματιστείς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο άγχος. Θυμάμαι συγκεκριμένα, προετοιμαζόμουν για την Ολυμπιάδα για να πάρω το εισιτήριο για την Ολυμπιάδα του 88. Δεν το είχα πάρει ακόμα, είμαστε στην χρονιά του 87. Έχω παρατήσει τη σχολή μου με τη συμβολή της μαμάς μου που σας είπα ότι με στήριξε πάρα πολύ, γιατί για να πάω στην Ολυμπιάδα του 88 άφησα τη σχολή μου, τη Γυμναστική Ακαδημία, για 2 χρόνια και ήρθα στα Γιάννενα, γιατί δεν γινόταν να κάνω κουπί στην Αθήνα. Και οπότε ήρθα στα Γιάννενα για να προετοιμαστώ κατάλληλα. Άφησα λοιπόν το 87 τη σχολή για να μπορέσω να πάρω την πρόκριση για την Ολυμπιάδα, για να μπορέσω να πάω το 88 στην Ολυμπιάδα. Είμαστε λοιπόν στο 87, δεν έχω πάρει ακόμα την πρόκριση για την Ολυμπιάδα και είναι χειμώνας, ο καιρός είναι άσχημος και μας έχει στείλει ο προπονητής να παίξουμε λίγο μπάσκετ, να ζεσταθούμε στο γυμναστήριο και μετά να πάμε για να κάνουμε κοπηλασία μέσα στα αργόμετρα και τα λοιπά, που είναι κάτι μηχανές, ας το πούμε, οι οποίες είναι αντίστοιχες στις βάρκες. Τέλος πάντων, λοιπόν, εκεί που παίζαμε μπάσκετ, μου δίνει ένας μία που ξέρει τι κοπηλάτες είναι υψηλή, αλλά αυτό, πέφτω κάτω και ραγίζω το χέρι μου. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη στεναχώρια μου. Όταν έγινε αυτό, ήμουν τυχερή και σε αυτό. Πήγα κατευθείαν στην Αθήνα σε ένα φίλο της μητέρας μου, ο οποίος ήταν ορθοπαιδικός. Τέλος πάντων, για να μην σας τα πολυλογώ, μέσα σε ένα μήνα είχα αποκατασταθεί, αλλά καταλαβαίνετε όμως το άγχος μου και τη στεναχώρια μου όταν μου είπαν ότι έχω ραγίσει το χέρι και λέω αμάν, πάει η πρόκριση για την Ολυμπιάδα. Αυτό πιστεύω ότι είναι ο μεγαλύτερος φόβος κάθε αθλητή, ότι μην τραυματιστεί, και ο τραυματισμός είναι τόσο σοβαρός που μπορεί να τον φέρει πίσω. Σε καταλαβαίνουμε απόλυτα. Συμμετοχή σε 3 Ολυμπιάδες. Ανέφερες προηγουμένως την Ολυμπιάδα της Σεούλ 1988. Ναι. Και πώς θα πήγαινε στην πρώτη σου Ολυμπιάδα. Βαρκελόνη 1992. Ατλάντα 1996. Μια υπέρλαμπρη πορεία. Θέλω να μας πεις, ποια Ολυμπιάδα σου άφησε τις περισσότερες και τις καλύτερες αναμνήσεις? Κοιτάξτε, όταν ένας αθλητής παίρνει μέρος σε μία Ολυμπιάδα, είναι κάθε φορά ξεχωριστό. Γιατί, γι' αυτό λέμε ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι κάτι το ιδιαίτερο, γιατί γίνονται κάθε 4 χρόνια και γιατί δεν πηγαίνεις επειδή είσαι ο καλύτερος αθλητής στη χώρα σου. Για να πάρεις μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες πρέπει να πάρεις το εισιτήριο και είναι συγκεκριμένες θέσεις που τις παίρνεις μέσα από το παγκόσμιο πρωτάθλημα του αθλήματός σου και είναι με βάση την παγκόσμια π.χ. κοπηλατική ομοσπονδία. Δεν πας στην Ολυμπιάδα όπως ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα σε στέλνει η χώρα σου επειδή είσαι ο καλύτερος. Αυτό λοιπόν κάνει ιδιαίτερη σημασία τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και κάθε φορά που παίρνεις μέρος είναι κάτι το ξεχωριστό. Για μένα βέβαια όμως η πρώτη Ολυμπιάδα το 88, ίσως γιατί ήταν η πρώτη συμμετοχή μου και τα λοιπά, έχει μείνει μέσα στην καρδιά μου. Και το αποκορύφωμα για μένα είναι όταν, αφού το λέω τώρα και ανατριχιάζω ακόμα και τώρα, όταν μπαίνεις ναι, με την Ολυμπιακή ενδυμασία, πρώτη χώρα η Ελλάδα μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο και ένα ολόκληρο στάδιο σηκώνεται και σε καταχειροκροτεί, παιδιά, πραγματικά αυτό το συναίσθημα δεν υπάρχει, δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ σε όλη μου τη ζωή και είναι
πραγματικά αισθάνεσαι, δηλαδή ζεις εμπειρίες και συναισθήματα που δεν μπορείς να τις ζήσεις σε μια φυσιολογική ζωή, ας το πούμε. Σίγουρα πολλοί θα ανερευόνται να ήταν στη θέση σου ακόμα και σήμερα. Πιστεύω ότι ιδίως οι αθλητές, όλοι οι αθλητές ονειρεύονται να είναι στη θέση αθλητών οι οποίοι παίρνουν μέρος σε μια Ολυμπιάδα. Είναι το όνειρο κάθε αθλητή. Εσύ έχεις και το πλεονέκτημα ότι άνοιξες το δρόμο σε πολλές αθλήτριες για να ασχοληθούν με το σου άθλημα. Γιατί ήσουν και η πρώτη Ελληνίδα κοπικάτρια που έλαβε μέρος σε όλους τους αγώνες και όλοι θυμόμαστε αυτή την υπέρλαμπρη πορεία σου. Ήθελα να έρθω τώρα στο κομμάτι της διαχείρισης μιας επιτυχίας και μιας αποτυχίας. Επειδή την χάνει να είσαι και εκπαιδευτικός, ήθελα να μας πεις ότι έζησες φοβερές επιτυχίες στην καριέρα σου, αλλά κατά πόσο υπήρχαν και οι απογοητεύσεις και αν σκέφτηκες ποτέ στην πορεία να τα παρατήσεις από κάποια απογοήτευση που είχες. Κοιτάξτε, λοιπόν, οι απογοητεύσεις, οι στεναχώριες, οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές στο δρόμο προς την κορυφή. Είναι πάρα πολλές. Οι επιτυχίες απ' την άλλη είναι πολύ λίγα δευτερόλεπτα, αλλά είναι τόσο δυνατές, δηλαδή αυτές οι στιγμές οι λίγες είναι τόσο δυνατές που σε κάνουν να ξεχνάς τα πάντα, ό,τι έχεις περάσει και δεν έχεις περάσει και σου δίνει τη δύναμη να συνεχίσεις. Από την άλλη, γι' αυτό είπα στην αρχή ότι πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Γιατί πρέπει να ξεπεράσεις πάρα πολλά εμπόδια, πάρα πολλές στεναχώριες και πάρα πολλές απογοητεύσεις. Έτσι, γιατί και οι απογοητεύσεις και οι αποτυχίες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Η αλήθεια είναι ότι όταν προσπαθείς και οι απογοητεύσεις είναι πάρα πολύ έντονες και αυτές και σε λυγίζουνε. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να αποφύγεις να σε λυγίσουνε. Και θα κλάψεις και θα πονέσεις και τότε θα δεις πραγματικά ποια άτομα σε αγαπάνε και σε στηρίζουνε, γιατί στις απογοητεύσεις και στις αποτυχίες θα μείνουν πολύ λίγα άτομα δίπλα σου και εκεί έχεις και εκεί βλέπεις πραγματικά ποιοι είναι αυτοί που σε στηρίζουνε. Έτσι ώστε όταν έρθει η ώρα πάλι των επιτυχιών, γιατί θα έρθει πάλι η ώρα των επιτυχιών, γιατί μπορεί να κλάψεις, να πονέσεις, αλλά θα πρέπει να σηκωθείς, να σταθείς στα πόδια σου και να συνεχίζεις να πολεμάς. Οπότε όταν θα έρθει η ώρα πάλι των επιτυχιών, τότε έχεις φτιάξει ένα, τουλάχιστον εγώ από τις εμπειρίες μου, έφτιαξα έναν, ας το πούμε, πώς να το πω, έναν τοίχο γυάλινο, που πλέον στις επιτυχίες είχα δίπλα μου μόνο τους ανθρώπους που μου είχαν σταθεί και στις αποτυχίες. Πολύ σοφό αυτό που είπες. Πολύ σοφό αυτό που είπες. Και δεν είναι, να σας πω κάτι, δεν είναι τίποτα σοφά από αυτά που λέω, ειλικρινά. Απλά είναι βιώματα μέσα από την εμπειρία 15 χρόνων υψηλού πρωταθλητισμού. Ας τα ακούνε κάποιοι συναθλητές, μελλοντικοί θητές. Πάρα πολύ χρήσιμες αυτές οι συμβουλές. Τώρα ήθελα να έρθουμε λίγο στο κομμάτι του αθλητισμού. Εκείνο χαρακτηρίζει ανθρώπους έχοντας φτάσει σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο, επιδεικνύουν τον εαυτό τους ως star. Από την άλλη πλευρά έχουμε και κάποιους anti-star. Παράδειγμα, Μίλτος ο Τεντόγλου που πρόσφατα μας έκανε ακόμα μία φορά υπερήφανος. Ποια είναι η δική σου τοποθέτηση πάνω σε αυτό?
Καλά, Πρέπει να. είπατε για τον Τόγλου, πραγματικά είναι, φέρετε ότι είναι φοβερός χαρακτήρας το παιδί, δηλαδή δεν το συζητάω, είναι άλλη φάση. Είναι πολύ ωραίος τύπος και εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ το συγκεκριμένο παράδειγμα που φέρατε. Θα σας πω ένα πράγμα. Σίγουρα οι αθλητές και που έχουν και μεγάλη δημοσιότητα και τα λοιπά, βρίσκονται και ιδίως τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10-15 χρόνια, δεν ξέρω, που είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάρα πάρα πολύ έντονα, δηλαδή όλοι είμαστε με ένα κινητό, όλοι είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε αυτό λέγεται Facebook, είτε αυτό Instagram, είτε TikTok κτλ. Και σίγουρα υπάρχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Θα σας πω ένα πράγμα όμως. Για μένα ο μεγάλος στάρ τον φτιάχνει ο ίδιος ο κόσμος. Δεν χρειάζεται ούτε να προβάλλεσαι, ούτε να περιαυτολογείς, ούτε να λες ποιος είμαι εγώ, ούτε τίποτα. Αν αξίζεις, πραγματικά το αναγνωρίζει ο ίδιος ο κόσμος. Ο κόσμος είναι αυτός που θα σε χειροκροτήσει και για μένα ένας μεγάλος αθλητής πρέπει να είναι και ένας μεγάλος χαρακτήρας. Δεν χρειάζεται να δείγνεσαι. Ο κόσμος αναγνωρίζει την προσπάθειά σου, αναγνωρίζει την δουλειά σου και σε ανεβάζει και σε κατεβάζει. Για μένα ένας σωστός αθλητής μεγάλος είναι και σωστός χαρακτήρας. Οπότε πρέπει να... Και ξέρετε, να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί να το παίξω εγώ το λέω το ένας μεγάλος αθλητής, έτσι γενικώς μιλάω, στάρ ή οτιδήποτε. Το ίδιο στάρ δεν είναι πραγματικά εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους που είναι μαθηματικές διάνοιες, που είναι σε πολύ υψηλές θέσεις και κάνουν μεγάλα επιτεύγματα. Αυτή δεν είναι στάρ. Απλά η διαφορά με τους αθλητές είναι ότι οι αθλητές έχουν πολύ μεγάλη δημοσιότητα γιατί πουλάει ο αθλητισμός, καλός ή κακός. Αλλά για μένα ο καθένας που φτάνει ψηλά είναι στάρ. Οπότε κανένας μας δεν πρέπει να περιαυτολογεί για τον εαυτό του, γιατί ο κόσμος είναι αυτός που θα κρίνει αν είσαι στάρ ή όχι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και μάλιστα μετά από μια τέτοια πορεία. Τώρα, κατά πόσο είναι εύκολο, Τόνια, έχοντας φτάσει σε ένα τόσο υψηλό σημείο, στο ανώτατο σημείο που θα μπορούσε ένας αθλητής να φτάσει, της Ολυμπιονίκης, να περάσει στην κατηγορία των Masters και να συνεχίσει να ασχολείται με τον αθλητισμό, με το άθλημά του, σε μια τέτοια ηλικία, μια αρκετά μεγάλη ηλικία. Είναι εύκολο για κάποιον αθλητή να το κάνει? Κοιτάξτε, είναι θέμα τι σου δίνει η δυνατότητα στη ζωή σου. Τι εννοώ? Ότι εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η ζωή σου. Τι υποχρεώσεις έχεις μετά. Εγώ παραδείγματος χάρη, είπα μετά την τρίτη Ολυμπιάδα ότι Τόνια πήγε σε τρεις Ολυμπιάδες, ήρθε η ώρα να κλείσεις το κύκλο του Έκανες τα πάντα. πρωταθλητισμού. Έτσι. Ναι, για μένα είχα φτάσει σε πολύ, πολύ καλό επίπεδο, ας το πούμε, επιτυχιών. Και πλέον πρέπει να ανοίξεις τον κύκλο πλέον της συζύγου και της μητέρας. Γιατί για μένα δεν θα μπορούσα να είχα συνδυάσει και το ένα και το άλλο. Οπότε άνοιξα άλλον κύκλο. Όμως και σταμάτησα τον πρωταθλητισμό και σταμάτησα την ενασχόλησή μου με το κουπί. Όχι γιατί δεν το ήθελα, γιατί δεν μ' άφησε μετά η πορεία της ζωής μου και δεν το μετανιώνω. Ήθελα πλέον να παντρευτώ, να κάνω παιδιά και να αφοσιωθώ στα παιδιά. Γιατί δεν θα μπορούσα, παραδείγματος χάρη, στη καθημερινότητα να ασχοληθώ με τα παιδιά μου, ιδίως όταν πήγανε με μια ηλικία μέχρι 10-11 χρονών που χρειάζεται το παιδί δίπλα, τη μάνα ιδίως.
έτσι, και να φεύγω, να το αφήνω και να πηγαίνω 2-3 ώρες προπόνηση, π.χ. Ενώ για έναν άντρα, ίσως είναι πολύ πιο εύκολο να μπορέσει να ασχοληθεί και σε μία μεγαλύτερη ηλικία και εξαρτάται βέβαια από με τι θα ασχοληθείς και επαγγελματικά. Γιατί μπορεί και το επάγγελμά σου να μην σου δίνει τη δυνατότητα κάποιου χρόνου για να ασχοληθείς. Όλα λοιπόν πιστεύω ότι είναι θέμα της μετέπειτα ζωής σου, πώς θα εξελιχθεί και τι απαιτήσεις θα έχει η μετέπειτα ζωή σου για να μπορέσεις να ασχοληθεί. Πάντως, εάν ασχοληθείς, μπορείς στην κατηγορία των μάστερς να πας μέχρι όποια ηλικία θέλεις. Αρκεί να το θέλεις πραγματικά. Πάντως φαίνεται να ήσουν πολύ συνειδητοποιημένη έτσι, για αυτή σου την κίνηση 90, το λάθος. Τότε, για πότε λέτε, όταν σταμάτησα. Ναι. Βέβαια, ήμουν πάρα. Πολύ συνειδητοποιημένη. Εδώ πάλι να σας πω κάτι. Εδώ και αυτό πάλι είναι δύσκολο κομμάτι. Και αυτό είναι δύσκολο είναι δύσκολο. Κομμάτι. Ήμουνα πάλι να πάρα πεις το. πολύ τυχερή. Να σας Εγώ πω γιατί. σταματάω. Ναι, να σας πω γιατί. Ήμουνα πάλι πάρα πολύ τυχερή, γιατί σταμάτησα ηθελημένα. Ήθελα πλέον εγώ να κλείσω το κύκλο μου. Δεν με σταμάτησε δηλαδή κάποιος άλλος, κάποιος εξωγενής παράγοντας, κάποιος τραυματισμός. Και σταμάτησα και ίσως και γι' αυτό θα σας πω κάτι που θα σας φανεί πολύ παράξενο. Από την ώρα που σταμάτησα την κοπηλασία, σας πληροφορώ, δεν έχω κατέβει να πάρω ούτε μία φορά. Έχουν περάσει τώρα γύρω στα 25 χρόνια που σταμάτησα. Δεν έχω κατέβει ούτε μία φορά στο ναυτικό όμιλο Ιαννίνων να πάρω βάρκα και να μπω, θα μπω μέσα να κοπηλατήσω. Το πιστεύετε? Πώς το εξηγείς αυτό? Το εξηγώ γιατί σταμάτησε ετελημένα. Δηλαδή, ήμουνα χορτασμένη. Είναι πολύ μεγάλο σπάνιο, πράγμα. Σπάνιο συνέστημα αυτό, έτσι. Ναι, να σταματάς κάτι και να νιώθεις σπάνιο συνέστημα. Χορτασμένος. Να μην σου έχει, να μην έχεις αποθυμένα. Και να μην σου έχει λείψει και τίποτα. Αυτό ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό για μένα. Σπάνιο συνέστημα, σπάνιο συνέστημα. Και σε ευχαριστούμε που το μοιράστηκες και μαζί μας. Τόνια, τώρα ήθελα να έρθουμε λίγο στο θέμα των Πανελληνίων και κατά πόσο οι Πανελλήνιες, επειδή είσαι εκπαιδευτικός, είσαι χρόνια στην εκπαίδευση, κατά πόσο οι Πανελλήνιες επηρεάζουν τον αθλητισμό. Γιατί μία από τις πιο σημαντικές στιγμές ενός εφήβου είναι αυτές οι λεγόμενες επώδυνες μεν, αλλά αναγκαίες δε Πανελλήνιες. Μία περίοδος όπου κρίνονται αρκετά πράγματα για την πορεία του καθενός στο μέλλον, αλλά είναι και αρκετά, συμβαίνουν και αρκετά παράδοξα για παιδιά τα οποία μόλις έχουν αρχίσει να βρίσκουν το βηματισμό τους και λόγω της πίεσης παρατούν τον εαυτό τους, παραμελούν τις συνήθειές τους, τη ρουτίνα τους και όλο αυτό κατά κάποιο τρόπο επηρεάζει και την αθλητική του συνείδηση. Τώρα από την άλλη, τη χάνει πολλοί από αυτούς να είναι πολύ καλοί, να είναι ταλέντα, παρασύρονται και κατά κάποιο τρόπο να ακολουθήσουν το άθλημα που τους αρέσει για μελλοντικές διακρίσεις και κατά μία έννοια παρατούν και το σχολείο. Ποιες είναι οι δικές σου συμβουλές σε αυτό το μετέχμιο ως μαθητή παύλα αθλητή και κατά πόσο αυτές οι Πανελλήνιες επηρεάζουν γενικότερα τον αθλητισμό? Κοιτάξτε, όλοι το γνωρίζουμε ότι οι Πανελλήνιες επηρεάζουν πάρα πολύ τον πρωταθλητισμό. Έχετε απόλυτο δίκιο το ότι πάρα πολλά παιδιά σταματάνε την ενασχόλησή τους με τον πρωταθλητισμό, ενώ πραγματικά έχουν τα προσόντα για να φτάσουν υψηλά. Κάτω από αυτή την πίεση του να πετύχουν στο πανεπιστήμιο για να μπορέσουν να σπουδάσουν και να έχουν επαγγελματική αποκατάσταση, πρέπει να διαλέξουν. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι γονείς, και δεν τους κατηγορώ γι' αυτό, γιατί και εγώ όταν, παραδείγματος χάρη, τα παιδιά μου ήταν στο Λύκειο και συζητούσα με άλλους γονείς που είχαν παιδιά στην ίδια ηλικία με τα δικά μου, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν αυτό το πράγμα ότι παρατάω
το διάβασμα και πάω προς την πλευρά του πρωταθλητισμού. Εγώ και ο πρώην άντρας μου οδηγήσαμε τα παιδιά μας, τα στηρίξαμε βασικά, στο να ακολουθήσουν αυτό που θέλουν. Δηλαδή, τους είπαμε ότι, okay, ό,τι επιλέξετε εσείς. Δηλαδή, θέλετε να ακολουθήσετε, να διαβάσετε και να πάτε προς την πλευρά των Πανελληνίων ή θέλετε να κάνετε ό,τι και την προπόνηση και να πάρετε το ρίσκο σας, έτσι, γιατί είναι ρίσκο. Ρίσκο. Ας μην γελιόμαστε. Είναι ρίσκο. Γιατί όπως είπα, μπορεί να τύχει κάποιος τραυματισμός, κάτι, οτιδήποτε και να σου κόψει την πορεία σου. Οπότε, όμως, τα στηρίξαμε πάρα πολύ όταν αποφάσισαν να πάνε προς την πλευρά του πρωταθλητισμού και τους είπαμε, okay, και δεν το κάνει όμως εύκολα ένας γονέας που δεν έχει ασχοληθεί. Γιατί και ο πρώην άντρας μου ήταν και αυτός σκοπηλάτης, προπονητής σκοπηλασίας και μάλιστα με μεγάλες επιτυχίες σε προπονητικό επίπεδο ο πρώην άντρας μου, σε εθνική ομάδα, ολυμπιακές ομάδες κτλ. Οπότε είχε πάει δεν και μπορεί στην να Κίνα, το... αν δεν κάνω λάθος. Είχε πάει και στην Κίνα. Ακριβώς στην ολυμπιακή ομάδα της Κίνας κτλ. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό ένας γονέας ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό. Και επαναλαμβάνω, δεν τους κατηγορώ αυτούς τους γονείς. Είναι πολύ φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Εμείς στηρίξαμε τα παιδιά μου, τον Θανάση και τον Λεωνίδα, γιατί ακριβώς είχαμε τα βιώματα του πρωταθλητισμού. Καταλάβατε. Δηλαδή, απλά κάνεις τις επιλογές σου και είναι ρίσκο. Και ένα παιδί που δεν έχει... Γι' αυτό εγώ είπα στην αρχή ότι ήμουν τυχερή γιατί με βοήθησε η μητέρα μου κτλ. Πρέπει να έχεις τη βοήθεια και τη στήριξη από το σπίτι για να μπορέσεις να πεις ότι ναι, παίρνω το ρίσκο, αφήνω τα πάντα όσον αφορά το διάβασμα και πάω τώρα να κάνω την προσπάθειά μου στο πρωταθλητισμό. Είναι ρίσκο. Κακά τα ψέματα. Όμως, όταν βλέπεις ότι έχεις τις δυνατότητες, για μένα αξίζει το ρίσκο. Αλλά σας λέω, δεν μπορούμε να το κρίνουμε αντικειμενικά. Είναι τελείως υποκειμενικό το όλο θέμα, ανάλογα με το τι, ξέρετε, και ο κάθε γονέας θέλει το καλύτερο για το παιδί του. Καταλάβατε, δηλαδή, ο άλλος σκέφτεται το καλύτερο θα είναι να διαβάσει, να πάει φροντιστήρια για να πετύχει κάπου και να έχει μια εξέλιξη στη ζωή του. Οπότε παίρνεις το ρίσκο σου και κάνεις τις επιλογές σου. Μια πραγματικά αληθινή συμβουλή και ήσουν σαφής σε αυτό που είπες. Ναι. Πραγματικά. Τόνια, ταλέντα αξιοποιούνται και ταλέντα που παραμελούνται. Ερχόμαστε τώρα στο κομμάτι της εκπαίδευσης και μιας αθλητικής φιλοσοφίας που θα δούμε κατά πόσο ισχύει στα σημερινά σχολεία. Τι λείπει από τα σημερινά σχολεία? Να ξεκινήσουμε υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων των λεγόμενων tracking talents και πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση και ποιος είναι ο ρόλος της πολιτείας προς αυτή την κατεύθυνση? Λοιπόν, αυτό είναι μια ουτοπία για τα ελληνικά σχολεία. Ας μην κρυβόμαστε πίσω το δαχτυλάκι μας. Ωραία. Και γιατί το λέω αυτό? Καταρχήν, να το ξεκινήσω ότι κάθε φουρνιά που έρχεται πλέον στην πρώτη γυμνασίων, να το ξεκινήσω από εκεί, είναι παιδιά που βλέπεις ότι με δυσκολία κινούνται. Μιλάμε ότι μας έχει τελειώσει, ας το πούμε, κινητικά, εκτός αν τα παιδιά από μόνα τους έχουν ασχοληθεί με κάποιο άθλημα κτλ. Εάν δεν έχουν ασχοληθεί, έρχονται στην πρώτη γυμνασίου και τα παιδιά δεν μπορούν να κάνουν απλές κινητικές δραστηριότητες. Γιατί είναι συνέχεια σε έναν καναπέ με τα PlayStation, με ένα κινητό. Γιατί είναι φοβερό να μην βλέπεις πλέον παιδιά να παίζουν σε γειτονιές. Αυτό ξαναπέστω. Δηλαδή, είναι φοβερό. Οπότε, ας το ξεκινήσουμε πρώτα από εκεί. Δεύτερον, να το πάμε διαφορετικά. Πέστε μου, πόσα σχολεία, και δεν σας πάω παραπέρα στα Γιάννενα, πόσα σχολεία έχουν, όχι γυμναστήρια, μία αίθουσα μεγάλη που να έχει πέντε πράγματα που μπορείς να κάνεις
έστω κάποια βασικά. Εγώ θα σας πω κάτι. Έτσι. Υπάρχουν σχολεία και πολύ καλά σχολεία των Ιωαννίνων, τα οποία όχι γυμναστήριο δεν έχουν. Έχουν μία αίθουσα που μπορεί να είναι ένα επί ένα, που δεν έχει τίποτα μέσα, που έχει, που τα στρώματα, και ποια στρώματα, εμείς είχαμε, θυμάμαι, στρώματα τα παχιά, αυτά που μπορούσες να κάνεις και ασκήσεις ενόργανες και τα πάντα, είναι τα στρωματάκια αυτά που παίρνουν, που πηγαίνεις για γιόγκα, αυτά τα λεπτά, έτσι, τα οποία είναι και ποντικοφαγωμένα στα περισσότερα σχολεία, και είναι αυτά τα λεπτά που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εκεί πάνω. Δηλαδή, πώς θα κάνεις πράγματα όταν δεν έχεις και το αντίστοιχο αθλητικό υλικό για να μπορείς να κάνεις πράγματα. Και συν το άλλο, ότι η ύλη διδακτέα που καλούμαστε να κάνουμε στα παιδιά, εγώ προσωπικά τη βρίσκω απαρχαιωμένη. Καλούμε εγώ να διδάξω ποδόσφαιρο, καλούμε εγώ να διδάξω handball. Για ποιο λόγο? Για μένα η φιλοσοφία μου είναι απλή. Αφήστε τα αγόρια που μπορεί να παίζουν ποδόσφαιρο παντού και τα λοιπά. Ένα κορίτσι, αλήθεια, θα βρεθεί σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου ή σε μια αλάνα και θα παίξει ποδόσφαιρο? Όχι. Ποια παιδιά θα βρεθούν σε ένα γήπεδο και θα παίξουν handball? Εγώ, παραδείγματος χάρη, έχω αντικαταστήσει, έχω φτιάξει μόνη μου πάνω στο γυμνάσιο Ζήτας, μόνη μου, γήπεδο μπάτμιντον. Γήπεδο μπάτμιντον. Έκανα μόνη μου τις διαγραμμίσεις, έβαλα τη διευθυντή να μου κάνει δύο τρύπες και κάναμε τα δοκάρια που χρειάζεται ο μπάτμιντον, γιατί θέλει συγκεκριμένο ύψος κτλ. Έβαλα άλλον διευθυντή και μου αγόρασε ρακέτες μπάτμιντον και μαθαίνω στα παιδιά μπάτμιντον. Γιατί οπουδήποτε και να βρεθείς, με ένα μπάτμιντον μπορεί να το παίξεις. Ένα βόλι μπορεί να το παίξεις. Έχω βάλει διευθυντή και μου έχει φτιάξει τραπέζι του πιμπόνγκ και μαθαίνω στα παιδιά πιμπόνγκ. Γιατί να μην βρεθείς κάπου που θα έχει πιμπόνγκ και να μην ξέρεις να παίξεις πιμπόνγκ, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή, αυτό σωστά. Που προσπαθώ να πω είναι ότι σωστά. Είναι απλά πράγματα. Γιατί να μην μάθουμε στα παιδιά μας απλά πράγματα και να έχουμε μια. Η διδακτέα αλλήλη, έχουμε ενόργανη. Ενόργανη, πού θα την κάνεις την ενόργανη? Εγώ είμαι τυχερή στα γυμνάστρια, γιατί πάνω στο γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις ζήτας είναι ο παράδεισος του γυμναστή. Από την άποψη πια. Εκτός ότι και εγώ έχω βάλει το χεράκι μου για να φτιάξουμε πάρα πολλά πράγματα, έχω δοκό ισορροπία. Και είναι προς τιμήν σου αυτό, να το λέμε. Έχω, είναι προς τιμήν σου όλα αυτά. Έχω δοκό ισορροπίας. Έχω δίζυγο, τα οποία όμως προϋπήρχανε. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω με απλά πράγματα. Έχω δίσκους, έχω σφαίρες, έχω ακόντια. Ποια σχολεία τα έχουν αυτά? Για να μην σας πω κανένα, ας το πούμε, μπορεί να έχει ζωσημαία που είναι πάρα πάρα πολύ παλιό σχολείο. Έτσι, ποιο καινούριο σχολείο έχει τέτοια πράγματα? Αλλά καλούνται δηλαδή οι άλλοι συνάδελφοι που είναι σε σχολεία που δεν έχουν κανένα υλικό να κάνουν ενόργανη, να την κάνουν πού την ενόργανη? Στα στρωματάκια αυτά που είπαμε, τα λεπτά? Ή καλούνται να κάνουν άλμα σε μήκος. Πού θα το κάνεις? Στην άσφαλτο? Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πράγματα που νομίζω ότι είναι ούτε. Να σας πω κάτι εγώ πώς το βλέπω. Παρακαλώ, ας παρακαλώ. Κάνουμε εμείς τη δουλειά μας οι γυμναστές σωστά, ας μαθαίνουμε στα παιδιά μας απλές ασκησούλες, να κινούνται. Δεν χρειάζεται να τρέχουνε, να πηγαίνουν για περπάτημα. Περπάτημα, μισή ώρα. Έτσι. Να κάνουν απλά πραγματάκια, να τους μαθαίνουμε πράγματα τα οποία θα μπορούν να παίξουν, να κάνουν οποιαδήποτε φάση της ζωής τους. Και αυτά τώρα που είπαμε για ανέβρεση ταλέντων, ας το αφήσουμε κάπου αλλού και σε πολύ μελλοντικούς χρόνους. Βλέπω όμως ότι η κουβέντα μας έβγαλε ένα πολύ ωραίο συμπέρασμα, το ότι δεν φτάνει έστω και κάποιος, οποιοσδήποτε εξοπλισμός ενός σχολείου για την εκπαίδευση των παιδιών, αλλά από την άλλη πλευρά χρειάζεται και η στήριξη του κάθε εκπαιδευτικού γυμναστή, με τη δική του νοοτροπία, με τη δική του φιλοσοφία. Μα να σας πω κάτι, αυτό δεν ισχύει σε όλες τις ειδικότητες. Δηλαδή,
Να τα λέμε αυτά, να τα λέμε αυτά. Ναι, σε όλες τις ειδικότητες στηρίζεται στην όρεξη και στην Και πόσο αγάπη που μάλλον έχει το εσύ κάθε. που είσαι ακούραστη μετά από τόσα χρόνια ακόμα συνεχίζεις να προσφέρεις από το δικό σου μετερίζει, όπως και όλοι μας εξάλλου, Αυτό ακριβώς. Εγώ από το πιστεύω ότι όλοι περίσευμά οι μας, από το συνάδελφοι περίσευμά μας. όλοι οι συνάδελφοι σε όλες τις ειδικότητες προσφέρουν πάρα πάρα πολλά Πιστεύω και μέσα στο εγώ, το πιστεύω σχολείο και και εγώ. στα παιδιά. Πιστεύω και Έτσι, εγώ. το αν Παρά τις ελλείψεις, παρά τις αυτό αδυναμίες, ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Εγώ πιστεύω είναι ότι και η δική όλοι οι μου πεποίθηση. συνάδελφοι είναι ικανοί και κάνουν το καλύτερο δυνατό. Γιατί να σας πω κάτι, και που μιλάμε για άλλες ειδικότητες και τα λοιπά. Πάρτε κάποια βιβλία, δηλαδή τρελαίνεσαι. Βιβλία γυμνασίου, δεν σας μιλάω λυκείου. Δεν διαβάζονται. Δεν διαβάζονται. Δηλαδή, τι πιο απλό να είναι. Να. Η ιστορία π.χ. έχει 500 λεπτομέρειες. Τι τις χρειάζεται ένα παιδί τόσες λεπτομέρειες για ένα γεγονός. Αυτή η Δηλαδή, ιστορία. γιατί να μην μάθουμε πώς το λένε, την αφορμή, το αίτιο, το αποτέλεσμα, τους πρωταγωνιστές και 2-3 ακόμα πραγματάκια να σου μείνουν στο μυαλό. Ακριβώς. Και Και με... βομβαρδίζουμε με τόσες πολλές λεπτομέρειες που πραγματικά εγώ Τέλος, αν κάνουμε διάβαζα την ουσία. αυτά τα Κάνουμε βιβλία την θα με ουσία. κούραζαν. Αυτό ακριβώς. Να σας πω κάτι. Πιστεύω ότι όλοι μας γνωρίζουμε το πρόβλημα, αλλά ποτέ δεν φτάνει στα αυτιά αυτών που έχουν το μαχαίρι και το καρπούζι. Έχουμε την ίδια πεποίθηση. Είναι και δική μας αίσθηση αυτό. Αυτό που τώρα μας είπες. Ευχόμαστε και εμείς κάποια στιγμή να βελτιωθεί κατά κάποιο τρόπο η κατάσταση προς το καλύτερο πάντα. Έτυχε και διαβάσαμε μία έρευνα του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης και με τίτλο «Εκπαίδευση αθλητών στην Ελλάδα». Θα διαβάσω μόνο ένα μικρό απόσπασμα που τένει να είναι και το συμπέρασμα της έρευνας. Λέει ότι όσα παιδιά προέρχονται από τα ανώτερα και μεσαία στρώματα έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν την κλίση τους στον αθλητισμό στις ακαδημίες με συστηματική εκπαίδευση. Ενώ όσα παιδιά προέρχονται από κατώτερα κοινωνικά στρώματα δεν μπορούν λόγω δυσχερούς οικονομικής κατάστασης. Από την άλλη, όσια εκπαίδευση δεν δίνει ευκαιρίες στα παιδιά με ιδιαίτερη χαρισματικότητα και ικανότητες να αναπτύξουν το ταλέντο τους. Και έτσι, σαν αποτέλεσμα, οι οικογένειες που έχουν την οικονομική δυνατότητα γίνονται αρρωγοί στην εξέλιξη των παιδιών τους ως ταλέντα, ενώ οι άλλες όχι. Και αυτό, καταλήγει η έρευνα, είναι απόρρια του συστήματος. Ένα μικρό σχόλιο. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό είναι γεγονός. Αυτό είναι γεγονός, γιατί τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες οι οποίες δεν έχουν μεγάλη οικονομική δυνατότητα πρέπει να δούνε την καθημερινότητα. Πρέπει να τα απεξέλθει στην καθημερινότητα. Πώς θα μπορέσει ένα παιδί που οι γονείς του παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να βγάλουν τα προς το ζήνα, ας το πούμε, και τα παιδιά είναι αναγκασμένα και αυτά να βγουν στη βιοπάλη σε πολύ μικρή ηλικία. Πού θα βρούνε το χρόνο για να ασχοληθούν με κάποιο άθλημα και σε μορφή πρωταθλητισμού κιόλας, έτσι. Συν, ποιος θα το στηρίξει όσον αφορά σύντηση που χρειάζεται ένα παιδί για να μπορέσει να τα απεξέλθει στις δυσκολίες πρωταθλητισμού. Πρέπει να τρώει καλά, πρέπει να πίνει καλά, έτσι. Όλα αυτά είναι η έρευνα, έχει απολύτω, απολύτω δίκιο. Δηλαδή, και πάρτε λίγο παράδειγμα, ο Αντετοκούμπο που προέρχεται από πολύ φτωχή οικογένεια, ήταν πάρα πάρα πολύ τυχερός που βρέθηκε, που ξεκίνησε από μία ομάδα και τα λοιπά. Τον είδανε κάποιοι οι οποίοι από την Αμερική που ψάχνουν ταλέντα και τον πήρανε. Έτσι, και έφτασε να γίνει ο στάρ των στάρ. Έτσι, άμα δεν είχε αυτήν την ευκαιρία, την τύχη μπορώ να πω, τι θα έκανε, θα αναγκαζόταν να σταματήσει, έτσι, και να παρέπει να δουλέψει για να βγάλει, να μπορέσει να ζήσει. Λογικό δεν είναι. Και αυτό δυστυχώς είναι χρόνια τώρα και θα συνεχίσει να είναι.
δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν κάποια πράγματα και πρέπει να είσαι, αυτό που είπα, πολύ τυχερός να σε δει κάποιος, να σε πάρει υπό την προστασία του και αν δεν είσαι δηλαδή από κάποια μέση και πάνω οικονομική δυνατότητα που θα μπορούν να σε στηρίξουν οι γονείς σου και να συνεχίσεις. Γιατί σας είπα, και εγώ ήμουν πολύ τυχερή που είχα τη μητέρα μου, έτσι, η οποία με στήριξε πάρα πολύ, γιατί δεν είναι εύκολο ένας γονέας, και η μαμά μου δεν προέρχεται από το χώρο του ούτε καν του αθλητισμού, όχι του πρωταθλητισμού, να πει στο παιδί του, δεν πειράζει, παράτα τη σχολή σου 2 χρόνια και έλα να κάνεις εδώ προπόνηση, χωρίς να ξέρει αν εγώ θα πάρω την πρόκριση για την Ολυμπιάδα ή όχι. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω, ήμουν και εγώ από τους τυχερούς και δοξάζω τον Θεό που ήμουν από τους τυχερούς και μπορούσε, γιατί τότε εκείνη τη χρονιά που σας λέω για την Ολυμπιάδα του 88 υπήρχαν ακόμα 2 παιδιά του Ναυτικού Ομίλου Ιωαννίνων που εάν συνέχιζαν να κάνουν την προσπάθεια θα είχαν πάρει και αυτή την πρόκριση για την Ολυμπιάδα. Δεν μπόρεσαν όμως να συνεχίσουν γιατί οι γονείς τους τους είπαν ότι όχι, θα πάτε στο πανεπιστήμιο, δεν θα αφήσετε το πανεπιστήμιο για να έρθετε αν και τυχόν πάρετε την πρόκριση. Καταλάβατε, πάντα υπήρχαν αυτό και πάντα θα συνεχίζει να υπάρχει δυστυχώς, καλώς ή κάτι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, έτσι. Με το υπάρχουν σύστημα. Όσο αυτό υπάρχει ακόμα, για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Οι γη σου τώρα έχουν φτάσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, είναι ο Θανάσης ο μεγαλύτερος και ο Λεωνίδας. Ο Λεωνίδας έχει σταματήσει, τώρα σταμάτησε πέρσι. Αποφάσισε ότι δεν μπορεί πλέον να κουράζεται άλλο. Και παρακολουθεί τη σχολή του στη Θεσσαλονίκη, φυσικοθεραπεία Θεσσαλονίκη σπουδάζει. Ο Θανάσης που είναι ο μεγαλύτερος, ο Λεωνίδας είναι 22 τώρα, πάει για τα 23, ο Θανάσης είναι 25 και ο Θανάσης συνεχίζει, είναι στην προολυμπιακή ομάδα και κάνει την προσπάθειά του για να μήπως μπορέσει να πάρει την πρόκριση για την Ολυμπιάδα του 24. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο πραγματικά. Να είστε μέσα από την καλά. Καρδιά μας. Το όλοι αξίζουν, το ευχόμαστε, το ναι. Αξίζουν όλοι τα παιδιά, το ευχόμαστε. Γιατί έχουν κάνει και αυτά τεράστια προσπάθειά τους. Βέβαια, για μα αυτό όλοι, το σημείο. Όλοι, όλα τα παιδιά τα οποία παλεύουν σε τόσο υψηλό επίπεδο πραγματικά αξίζουν το χειροκρότημά μας. Είτε καταφέρουν κάτι, είτε δεν καταφέρουν. Και μακάρι όμως να τα καταφέρουν, γιατί πραγματικά η συμμετοχή σε μια Ολυμπιάδα είναι το κάτι άλλο, δεν το συζητάω. Και αν μη τι άλλο, χρειάζονται και τη στήριξη της πολιτείας. Που δεν υπάρχει. Πάμε παρακάτω, αυτό είναι... δεν το συζητάω, τέλος πάντων. Ναι, ναι. Ποια λέξη θα έβαζες δίπλα από την Τόνια? Δίπλα, δηλαδή σε όσον αφορά το επίπεδο του αθλητισμού, το αθλητικό κομμάτι. Γενικά, σαν... Τόνια σαν προσωπικότητα. Εντάξει, αγοροκόριτσο. Πάντα ήμουνα ένα αγοροκόριτσο. Δηλαδή, από όταν θυμάμαι τον αυτό μου, με έβαζε η γιαγιά να κεντάω, ξέρω εγώ, ή να αυτό, ξέρετε, να μαθαίνω έτσι δουλειές και εγώ όποτε έβρισκα ευκαιρία, τι έφυγε, κάθε μέρα δηλαδή, να το πω, με κάτι η γιαγιά μου, παρατούσα τι κεντήματα, τι αυτά, τι εκείνο και πού με έβρισκες, πού με έχανες, να παίζω πάρα με τα αγόρια, να ανεβαίνω σε με δέντρα, είχα κάνει τα γόνατά μου ασήκωτα, δεν το συζητάω. Ναι, γενικά ένα αγοροκόριτσο. Ήσουν άτακτη δηλαδή. Άτακτη με την έννοια πια δεν μπορούσα να ασχοληθώ με πράγματα κοριτσίστικα. Δηλαδή, να καθίσω, να παίξω με τα φλιτζανάκια, με τις κούκλες. Δεν υπήρχε περίπτωση. Φαινόταν από παλιά, έψαχνες να κάτι το τρέχω, διαφορετικό. Να παίζω, να σκαρφαλώνω, να παίζω μπάλα, να... χαμός, δεν το συζητάμε. Ποιο είναι αυτό που δεν μπορεί να ανεχτεί η Τόνια? Αυτό που δεν μπορώ να ανεχτώ είναι το ψέμα και το bullying. Δηλαδή
το να και οι δύο, ξέρετε τι γίνεται στις ηλικίες αυτές που έχουμε εμείς στα σχολεία, γυμνάσιο, λύκειο, ιδίως γυμνάσιο, τα παιδιά είναι πολύ αυστηρά και έχουν έτσι, όχι κακία, αλλά ρε παιδί μου, θέλουν να μειώνουν τους άλλους. Το bullying δεν το μπορώ, γιατί βίωσα και εγώ πάρα πολύ bullying όταν ήμουνα στο δημοτικό, γιατί είχα ύψος 1,78 έκτη δημοτικού. Και μιλάμε, ήμουνα σαν τη μήγα μες στο γάλα. Το τι bullying έφαγα, όπως και ο γιος μου. Και ο γιος μου ο μεγάλος έφαγε πολύ bullying λόγω του ύψους του, γιατί όταν είσαι στο δημοτικό, ας το πούμε, και ξεχωρίζεις, τρως πολύ bullying, και αυτό είναι πολύ άσχημο, γιατί σου αφήνει κατάλοιπα για μια ζωή. Εγώ ευτυχώς ασχολήθηκα με τον πρωταθλητισμό, που τελικά αποδείχθηκε ότι το ύψος μου ήταν μεγάλο προσόν, και το ίδιο και για το γιο μου, οπότε το ξεπέρασα. Αλλά ξέρετε, θα σας πω ένα πράγμα, γιατί δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει η ζωή. Είναι όμως αυτά τα τα άτομα ταμπού τα λένε οποία, ότι... Γιατί η κοινωνία των Ιωαννίνων είναι μικρή, έτσι. Τα άτομα τα οποία μου έκαναν bullying όταν ήμουν στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου, σας πληροφορώ, όταν μετά εγώ άρχισα να έχω αναγνωρισιμότητα και τις μεγάλες επιτυχίες, αυτά τα ίδια άτομα έτρεξαν δίπλα μου και ήθελαν να με κάνουν παρέα. Καταλάβατε. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι, ας το αφήσουμε λίγο το bullying στην άκρη. Ας κοιτάξουμε λίγο, ας κάνουμε την αυτοκριτική μας και ας κοιτάξουμε λίγο τους εαυτούς μας και ας μην ασχολούμαστε με τους άλλους. Στο κάτω-κάτω της γραφής, αν δεν σου αρέσει κάποιος για τον ΑΒ λόγο, δεν χρειάζεται να τον κάνεις παρέα. Έτσι. Αλλά μην τον κάνεις να αισθανθεί άσχημα. Μην τον κάνεις για τον οποιοδήποτε λόγο. Γιατί είναι κοντός, γιατί είναι ψηλός, γιατί είναι παχύς, γιατί είναι λεπτός, για τον οποιοδήποτε λόγο. Άφησέ τον στην ησυχία του. Έτσι, είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Οπότε αυτά τα δύο είναι που δεν μπορώ το ψέμα και δεν μπορώ το bullying. Αυτό να είναι ένα μήνυμα και σε όλα τα σχολεία, να το ακούσουν όλοι οι μαθητές, να προσπαθήσουν λίγο να βελτιώσουν κατά κάποιο τρόπο την προσέγγιση τους προς τα άλλα άτομα τα οποία την χάνουν να είναι διαφορετικά για πολλούς λόγους. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς, και να σας πω κάτι. Αυτοί που το κάνουν είναι ψευτόμαγκες. Αν είσαι πραγματικό αντράκι που λέμε, είτε γυναίκα, είτε αγόρι, είτε κορίτσι, αν είσαι πραγματικό αντράκι, το πραγματικό αντράκι προστατεύει τους αδύναμους. Το πραγματικό αντράκι μπαίνει μπροστά και λέει όχι, δεν θα τον πειράξεις αυτόν. Όχι, μην ασχολείσαι. Δηλαδή, αυτό είναι το πραγματικό αντράκι. Δεν είναι αυτοί που φοράνε παντελόνια ή που το παίζουν κάποια κορίτσια, ξέρω εγώ, ότι είναι να το πούμε και τα λοιπά. Το θέμα είναι να φέρεσαι σωστά, να είσαι σωστός χαρακτήρας. Είπαμε για αυτά που σε ενοχλούν. Τι είναι αυτά από την άλλη πλευρά που αγαπάς? Τι αγαπώ. Λατρεύω πάρα πολύ το να είμαι με ανθρώπους που με αγαπούνε πραγματικά. Έτσι, δηλαδή... Και που το έχουν αποδείξει αυτό, φαντάζομαι, μέσα από αυτό ακριβώς, τις δυσκολίες που αντιμετώπισες. Ναι, γιατί δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι είναι, δεν ξέρω, πρέπει να, δηλαδή να είσαι πολύ ευτυχισμένος αν στη ζωή σου έχεις αγαπήσει και έχεις αγαπηθεί. Σε οποιοδήποτε επίπεδο, έτσι, δεν μιλάω μόνο σε θέμα σχέσεις, μιλάω σε οποιοδήποτε επίπεδο, ακόμα και σε φιλικό επίπεδο. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή, να έχεις αγαπήσει ανθρώπους και να έχεις αγαπηθεί το ίδιο. Έτσι, για μένα αυτοί είναι πολύ ευτυχισμένοι άνθρωποι που το έχουν βιώσει, γιατί πιστεύω ότι είναι λίγοι άνθρωποι αυτοί που το βιώνουν πραγματικά, έτσι. Θα πούμε ελάχιστοι. Εμείς θα πούμε ελάχιστοι. Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι τόσο συγκινητικό, αλλά και τόσο αληθινό αυτό που είπες. Και κλείνουμε με κάτι που έχει να κάνει με το δικό σου μήνυμα. Τι μήνυμα θα ήθελες εσύ να δώσεις στα νέα παιδιά, στους νέους μαθητές, στους ανερχόμενους αθλητές, τη νέα γενιά που έρχεται?
Χρειάζεται να δώσω ένα μήνυμα που δεν είναι μόνο για τους αθλητές. Για μένα είναι για όλους τους νέους. Ότι οτιδήποτε και να ασχοληθείτε, με οτιδήποτε και να ασχοληθείτε, βάλτε στόχους. Βάλτε στόχους και προσπαθήστε να τους καταρρύψετε. Γιατί όλοι έχουν δύο χέρια, δύο πόδια και αυτοί που φτάνουν ψηλά είναι αυτοί που αγαπάνε αυτό που κάνουν και που δίνουν όλο τους το είναι. Και για μένα δεν έχει σημασία αν είσαι αγόρι, αν είσαι κορίτσι, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα αρκεί να το θέλεις. Τόνια Σβάγερ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα Εγώ σας ευχαριστώ ήσουν πάρα πολύ. μαζί Χάρηκα μας. πάρα πολύ την κουβέντα μας. Είπες πράγματα τα οποία και εμένα προσωπικά με συγκίνησαν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευελπιστούμε όλοι μας και με τη δική σου τη συνδρομή και με τις δικές σου τις συμβουλές τα πράγματα να βελτιωθούν όσο μπορούν από εδώ και πέρα. Το εύχομαι και εγώ μέσα την καρδιά μου, γιατί πραγματικά και εμείς το αξίζουμε σαν καθηγητές και τα λοιπά, αλλά και τα παιδιά το αξίζουν. Και πιστεύω ότι αυτό είναι και το μεράκι όλων μας. Αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να βρουν τον δρόμο τους και να φτάσουν ψηλά. Και πάλι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι να έχουμε στο μέλλον την ευκαιρία να τα ξαναπούμε από μια διαφορετική σκοπιά και να συζητήσουμε και άλλα θέματα που ίσως σε αφορούν και θα ήθελες και εσύ να τα μοιραστείς μαζί μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σας εύχομαι στο έργο σας και που από ό,τι μου είπατε και τα λοιπά τώρα έχει ξεκινήσει. Σας εύχομαι καλό κουράγιο και πολύ μεγάλες επιτυχίες σε αυτό που κάνετε. Σε ευχαριστούμε και εμείς από καρδιάς. Να είσαι πάντα καλά. Να είστε Πάντα καλά. γερή και δυνατή. Καλή νύχτα. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.